Το booster του πυράβλου Starship προσγειώθηκε επιτυχώς για πρώτη φορά, κατά την επιστροφή του στην εξέδρα εκτόξευσης. Το κάτω μισό του οχήματος της SpaceX έκανε ελιγμούς πίσω στον πύργο εκτόξευσης, όπου πιάστηκε σε ένα γιγάντιο ζευγάρι μηχανικών βραχιώνων στο πλαίσιο της πέμπτης δοκιμαστικής πτήσης του. Αυτή η επιτυχία φέρνει τη φιλοδοξία της SpaceX για την ανάπτυξη ενός πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμου και ταχαίως αναπτυσσόμενου πυράβλου ένα βήμα πιο κοντά. Οι πιθανότητες στο κάτω μέρος του πυράβλου, γνωστό ως Super Heavy Booster, να πιαστεί τόσο καλά στην πρώτη προσπάθεια, έμοιαζαν ελάχιστες. Η SpaceX μπορεί τώρα να επισημάνει μερικά εξαιρετικά επιτεύγματα στις δύο προηγούμενες δοκιμαστικές πτήσεις. Αυτό έρχεται μόλις 18 μήνες μετά την εναρκτήρια πτήση του, κατά την οποία το όχημα διαλύθηκε λίγο μετά την εκτόξευση. Τα αρχικά στάδια της εκτόξευσης της πέμπτης δοκιμής ήταν τα ίδια με την προηγούμενη, με το Starship και το Booster να διαχωρίζονται περίπου 3 λεπτά μετά την αποχώρησή τους από το έδαφος. Σε αυτό το σημείο, το Booster άρχισε να κατευθύνεται πίσω προς την τοποθεσία εκτόξευσης στην Boca Chica, στο Τέξας. Καθώς το Super Heavy Booster εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα, επιβραδύνθηκε από ταχύτητες που ξεπερνούσαν τις μερικές χιλιάδες μίλια την ώρα. Όταν πλησίασε τον πύργο προσγείωσης, ο οποίος έχει ύψος 146 μέτρα, οι βραχιονές του εργάστηκαν για να ελέγξουν την προσγείωσή του. Έμοιαζε σχεδόν να επιπλέει, πορτοκαλί φλόγες στήληξαν τον ενισχυτή και πιάστηκε επιδέξια από τους γιγάντιους μηχανικούς βραχίονες. Το τμήμα του πυράβλου, όπου τελικά θα βρίσκεται ο εξοπλισμός και το πλήρωμα στις μελλοντικές αποστολές, άναψε τους δικούς του κινητήρες, αφού αποχωρίστηκε από τον μπούστερ. Προσγειώθηκε επιτυχώς στον Ινδικό ωκεανό περίπου 40 λεπτά αργότερα,